Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη και σήμερα και παρακολουθείτε την εκπομπή στη συντροφιά του περιβάλλοντος με το δεύτερο μέρος που αφορά το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση για την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοπικιλότητα, έτσι όπως λέει. Μαζί εδώ στο στούντιο είμαστε με τον Λευτέρη τον Κατσουλάκο. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα και από μένα. Και μέσω Skype έχουμε μαζί μας πάλι τον Θοδωρή τον Καρφάκη. Καλησπέρα, Θοδωρή. Γεια σας, Θοδωρή. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να λέμε για το νομοσχέδιο, θα ήθελα να μας πει και ο Λευτέρης κάποιες ειδήσεις, οι οποίες αφορούν γενικότερα το περιβάλλον. Είναι κάποιες ειδησούλες οι οποίες αφορούν το περιβάλλον και υπάρχουν και κάποιες ειδήσεις οι οποίες έχουν σχέση με το θέμα της εκπομπής μας σήμερα. Μέσα στο σκηνικό της κρίσης που όλο βαθαίνει, το περιβάλλον δέχεται μια ολόπλευρη επίθεση. Η ατμοσφαιρική ρήπανση, ευτυχώς αυτές τις μέρες μας έχει κάνει λίγο ο καιρός καλό, διωγγώνεται λόγω της ανεξέλεκτης καύσης των ξύλων από τα τζάκια, λόγω του ότι το πετρέλαιο είναι ιδιαίτερα ακριβό προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι για να ζεσταθούν. Σε αυτό το ίδιο σκηνικό ετοιμάζονται βαριές βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον Ιμητό, τα νέο κέντρο υψηλής τάσης της ΔΕΗ, προγραμματίζονται νέοι αυτοκινητόδρομοι, έχουμε μια επίθεση που στο χώρο του ελληνικού, όπου είναι ο μόνος χώρος που είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή και είναι 6.200 στρέμματα, και από αυτά προκειμένου να πάρουν κάποια χρήματα, να πάρει κάποια χρήματα η κυβέρνηση, προγραμματίζει να δομήσει τα 1.720.000 τετραγωνικά μέτρα του χώρου αυτού με εγκαταστάσεις πολυτελούς κατοικίας, τουριστικές κτλ. Στο ίδιο σκηνικό έρχεται καινούριο νομοσχέδιο περί δασών, όπου αφού έχει προηγηθεί μια κατασκοφάντηση των υπηρεσιών των σχετικών με τα δάση, έχει περικοπεί και αποδιαρθρωθεί σε μεγάλο βαθμό όλη η δομή των υπηρεσιών αυτών που τους έκανε να μπορούν να ελέγξουν και να προστατέψουν τα δάση. Έχει δοθεί στην ΕΚΧΑ η αρμοδιότητα των δασικών χαρτών, το οποίο φαίνεται ότι δεν προχωράει. Έχουν γίνει διάφορες αποσπασματικές ρυθμίσεις, όπως συνηθίζει η κυβέρνηση, μέσα σε διάφορα νομοσχέδια, τα οποία έχουν εντελώς διαλύσει τις δασικές υπηρεσίες. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια επιτάχυνση των διαδικασιών για στρατηγικές επενδύσεις, σε όνομα κάποιου δήθεν βιώσιμης ανάπτυξης, όπου στην πραγματικότητα, και το επιστέγασμα είναι το καινούριο νομοσχέδιο, δίνει την δυνατότητα της εκμετάλλευσης των δασών και δασικών εκτάσεων, τις αφαιρεί από το δημόσιο και τις δίνει σε διάφορους μεγαλοεπιχειρηματίες, προκειμένου να προβούν σε επενδύσεις, καταστρέφοντας προφανώς και τον χαρακτήρα και μέρος των εκτάσεων αυτών, για τουριστικές ή διάφορες άλλες τέτοιου τύπου παραθεριστικής κατοικίας και τέτοιου είδους επενδύσεις. Έχουμε όμως και κάποια καλά νέα. Το δεύτερο επεισόδιο της ιστορίας αυτής για την οποία είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά, μετά την Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Επιτροπή Αγεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταψήφισε την πρόταση της νομοθεσίας που θα υποχρέωνε τους Ευρωπαίους πολίτες και να αγοράζουν σπόρους μόνο από τις πολυεθνικές. Ο στόχος ήταν οι πολυεθνικές να πάρουν και αυτό ένα 40% περίπου της ενδυνάμει αγοράς των σπόρων που θεωρούν ότι τους λείπει. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται η αγορά των σπόρων υπολογίζεται στα 45 δισεκατομμύρια δολάρια και μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Και οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου
ελέγχουν το 58% της παγκόσμιας αγοράς. Οι 10 μεγαλύτερες δε το 73%. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγουν οι εταιρείες σε εισαγωγικά, να έχουν κάποια μείωση των κερδών τους λόγω της παράνομης, όπως τη λένε, αναπαραγωγής των σπόρων ή και της καλλιέργειας μη καταχωρημένων ποικιλιών και τοπικών ποικιλιών, πιέζουν έντονα, και είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθουν σε αυτό γιατί είναι μεγάλο τα ποσά, πιέζουν έντονα να περάσουν νόμοι οι οποίοι απαγορεύουν, θα αναγκάσουν τους πάντες όσους καλλιεργούν σπόρους να αγοράζουν από τις εταιρείες. Αυτό θα έχει δραματικές επιπτώσεις και στην αγροτική βιοποικιλότητα, όπου είναι μέρος του θέματος για το οποίο συζητάμε. Η αγροτική βιοποικιλότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για το περιβάλλον. Γιατί πέραν της βιοποικιλότητας η οποία αφορά τα άγρια είδη και η ποικιλότητα στα καλλιεργούμενα, μεγάλες οι διαφοροποίησεις στις ποικιλίες και στα καλλιεργούμενα είδη είναι για τους ίδιους λόγους που ισχύει και για το φυσικό περιβάλλον, είναι τρόπος για να έχουμε ένα πλούσιο και ισορροπημένο οικοσύστημα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δούμε ένα βιντεάκι ενός εξαιρετικού βούλγαρου δημιουργού από το 1970 μάλιστα, του Ντόνιου Ντόνιεφ, και να μπούμε στο θέμα μας για τη βιοποικιλότητα. What? Oh.
Με παραστατικό λοιπόν τρόπο μας δείχνει ότι οι ανεξέλεγκτες επεμβάσεις στην φύση έχουν τελικά δραματικά αποτελέσματα και για αυτήν και για μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την εισαγωγή, να έρθουμε λοιπόν στο κυρίως θέμα, το οποίο λέγεται Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα. Είναι το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή. Θα έλεγα ότι όταν ακούω αυτό τον όρο εθνική στρατηγική, θυμάμαι από παλιότερα, έτσι, επειδή είχα σχέση και με τη φωτογραφία, που υπήρχε κάποτε η εθνική στρατηγική για τη φωτογραφία, ήταν... Βεβαίως, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Με πάρα πολύ εξαιρετικά αποτελέσματα. Όχι, θέλω να πω ότι όταν ακούω αυτούς τους όρους, έχω την αίσθηση ότι πάντα πάμε να μοιράσουμε μια πίτα. Όσο πιο μεγάλος είναι ο όρος που χρησιμοποιείται, όσο πιο βαρύγδουπος, τόσο πιο ελλιπές είναι το αποτέλεσμα τελικά. Πάντα μιλάμε για μια πίτα, ας πούμε. Δηλαδή ότι πάντα, οποιαδήποτε πίτα, ας πούμε, στη φωτογραφία ήταν πολύ μικρή, αλλά ας πούμε υπάρχει και τώρα ακόμα, υπάρχει εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Σωστά. Εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη πίδα, mm-hmm. όπως φαντάζομαι ότι είναι και εδώ. Σε δηλαδή. Κάνει να υποπτεύεσαι ότι κάτι άλλο κρύβει, δηλαδή πέραν της αγάπης για το περιβάλλον και της... Ναι, ας πούμε, διαβάζοντας από την εισήγηση, μάλλον από την παρουσίαση ενός εισηγητή, λέει εδώ πέρα ότι χρονικός ορίζοντας της πρώτης εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα θα είναι η 15 ετία. Η στρατηγική απαρτίζεται από 13 γενικούς στόχους που θα εξειδικευτούν περαιτέρω σε ένα πρόγραμμα δράσης πενταετούς διάρκειας. Και λέει παρακάτω τι πρέπει να γίνει. Και λέει αύξηση της γνώσης για τη βιοποικιλότητα. Η ύπαρξη σύγχρονων ενημερωμένων στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον καλύτερο προγραμματισμό των δράσεων. Διατήρηση και αποκατάσταση των ειδών και των οικοτόπων της Ελλάδας. Το υφιστάμενο καθεστώς που διέπει τα προστατευόμενα μέρη ήδη είναι παλαιό και ο κατάλογος των ειδών που προστατεύεται χρειάζεται επικαιροποίηση. Και αναρωτιέμαι ποιος θα τα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή, από τη στιγμή που πέφτουν χρήματα για αυτή την ιστορία, δεν μπορεί να τα κάνει ο καθένας. Όταν αποδιαρθρώνονται ακόμα και οι ήδη υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες υποτίθεται ότι θα μπορούσαν να προσφέρουν σε αυτόν τον τομέα. Ποιος θα το κάνει, κάποιο είδους ιδιωτικοποίηση. Θοδωρή. Άλλωστε, 14 χρόνια το ψήναν αυτό και η διαβούλευση, αφού το βρήκανε, με τους εταίρους που διαλέξανε, βρήκανε και καταλήξανε κάπου, η διαβούλευση ήταν μια εβδομάδα μετά. Ναι, 14 τις οποίες βγήκαν ξαφνικά. Έχουμε άδικο να είμαστε έτσι καχύποπτοι ή... Όχι, καθόλου. Δυστυχώς καθόλου. Μάλιστα. Για πες μας λοιπόν, να ξεκινήσουμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται έτσι με αυτό το νομοσχέδιο. Λοιπόν, απλώς να ξέρουμε ότι έτσι πριν αρχίσουμε, να ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η βιοποικιλότητα στο χωροταξικό σχεδιασμό. Λοιπόν, μας είπε και ο Λευτέρης προηγουμένως... Μας είπε και ο Λευτέρης προηγουμένως για τα σχέδια, ότι για να γίνουν κτίρια και τουριστικές εγκαταστάσεις. Το λαμβάνουμε υπόψη μας. Όταν γίνονται μέσα στα δάση κτίρια και τουριστικές εγκαταστάσεις, όταν τα εκχωρούμε όλα στην υποτιθέμενη ανάπτυξη, προφανώς η βιοποικιλότητα έρχεται σε δεύτερη φάση, ασχέτως των... Το τι λένε. Όταν ακούμε την κυβέρνηση να μιλάει για ανάπτυξη, έχετε ακούσει ποτέ να μιλάει για εικόνα ανάπτυξη την δεκαετία? Έχει βάλει ποτέ μπροστά τον δώρο εφόρος? Έχει βάλει ποτέ μπροστά τον δώρο σε μια οποιαδήποτε εφόρος ανάπτυξη που σέβεται τον άνθρωπο? Λέει ανάπτυξη. Μιλάει για κάποιες περιβόητες αγορές οικονομικές οι οποίες δεν έχουν κάποια υφή για να μπορέσουμε να τις συγκεκριμενοποιήσουμε. Θοδωρή, λίγο πιο σιγά, γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα και με την μετάδοση. Συγγνώμη, μάλλον έχουμε λίγο πρόβλημα με το Skype. Τέλος πάντων, θα μιλάω λίγο πιο σιγά. Απλώς να πούμε αυτό, ότι είναι ένας από τους κύριους παράγοντες του ταξικού σχεδιασμού. Για παράδειγμα, συγγνώμη, είμαστε ακόμα στον αέρα. Ναι. Είσαι. Λοιπόν, να μιλάς λίγο πιο σιγά, γιατί υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Ωραία, λοιπόν, εντάξει. Πριν να μιλάω σιγά. Λοιπόν, οπότε σκεφτείτε για παράδειγμα ότι αυτό που νομίζετε που είναι καλεσμένο με την ομιλία, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι φορές στο διασμό. Θοδωρή, λίγο μισό λεπτό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για το... Είναι η σύνδεση. Όταν λέμε λίγο πιο σιγά, η ροή του λόγου. να δοκιμάσουμε. Αλλιώς θα αναγκαστούμε να σε κόψουμε, αν και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λες. Απλώς δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Ακούμε δηλαδή σπαστά κομμάτια από του λόγου σου. Τώρα να ακούει καλά. Ναι, δεν θα το έλεγα. Για δοκιμάσαι, για προσπάθησε. Να αποσυνδεθούμε και να ξανασυνδεθούμε, υπάρχει περίπτωση να μας βελτιώσει κάτι? Λοιπόν. Ήθελα να πω τώρα σε αυτή την μικρή παρένθεση, πριν καταφέρουμε να επανακτήσουμε τη σύνδεση με τον Θοδωρή, προκειμένου να μας πει την κριτική του, ότι η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι εξαιρετικά πλούσια σε χλωρίδα, έχει 5.752 είδη,
έχει 23.130 είδη ζώων της ξηράς και των γλυκών νερών, έχει 3.500 θαλάσσια είδη και από αυτά εξαιρετικά μεγάλος αριθμός σε σχέση με την Ευρώπη είναι ενδημικά, που σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα και ως εκ τούτου χρήζουν μιας ιδιαίτερης προστασίας. Υπάρχουν δηλαδή τουλάχιστον 50 είδη θηλαστικών τα οποία είναι απειλούμενα. Υπάρχουν 63 είδη φυτών, 85 είδη οικοτόπων γενικώς, 48 είδη ερπετών, 12 είδη αμφιβίων, 62 είδη ψαριών, 49 είδη ασπονδύλων τα οποία απειλούνται αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι βάση του νομοσχεδίου, αυτά που λέει μέσα. Ναι, αυτά είναι μπορούμε με βάση την περιγραφή του. Θοδωρή, για δοκίμαστε τώρα. Παρέμβαση θα ήθελα να κάνω. Αν διαβάσετε αυτό το πίνακα, θα δείτε το εξής. Πώς σας λέει αυτό το πίνακα που έχει μέσα και κύκλο οδηγική για τη βιοποιότητα. Εκεί που λέει, για παράδειγμα, τα είδη. Να δούμε λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε να βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες. Ναι. Να δούμε την πρώτη φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ είναι ένας χάρτης, αυτό που λέγει πριν ο Λευτέρης. Στον αριστερό χάρτη φαίνεται η βιοποικιλότητα που υπάρχει, όσο πιο σε κάποια είναι για τα θαλάσσια θηλαστικά, όσο πιο καφέ είναι το χρώμα, τόσο πιο μεγάλη είναι η βιοποικιλότητα και βλέπουμε ότι η Ελλάδα, όλο το Ιόνιο αλλά και όλο το Αιγαίο είναι σε τέτοια περιοχή. Και στο δεξί χάρτη ακριβώς βλέπουμε τον κίνδυνο που υπάρχει για τα ίδια τα αμφίβια θηλαστικά. Όσο πιο κόκκινο το είναι. Το μέγεθος του κινδύνου. Ναι. Όσο πιο κόκκινο είναι, τόσο πιο πολλά είδη κινδυνεύουν. Έτσι, και στην Ελλάδα και το Αιγαίο και το Ιόνιο πάλι είναι πολύ κόκκινα. Στο κατακόκκινο. Ναι, και έρχονται σε κάτι το οποίο εγώ λέω πάρα πολύ καιρό, ότι τα ελληνικά νερά είναι ο κρυμμένος υδάτινος Αμαζόνιας της Ευρώπης. Και αυτό θέλει κάποια ανάλυση. Όπως έχω πει από καιρό, όπως έχουμε καλλιέργεια στη στεριά στον Αμαζόνιο, ας το πούμε, με τη σόγια και τις αγελάδες, κάτι ανάλογο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και στα ελληνικά νερά με τις υδατοκαλλιέργειες. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή, αν δείτε τους χάρτες, θα δείτε παρόμοια πράγματα. Και θα δείτε ότι εκεί που είναι οι κύριες περιοχές δραστηριότητας που υπάρχουν στη Βραζιλία, για παράδειγμα, και σε κάποιες άλλες χώρες, κυρίως στη Βραζιλία, στον Αμαζόνιο, μια τέτοια περιοχή είναι ουσιαστικά τα ελληνικά νερά, που παρεμπιπτόντως έχει και τη μεγαλύτερη παραγωγή νοπών ιχθύων από οι υδατοκαλλιέργειες. Και μια και έχουμε αυτό το ζήτημα, δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο που και οι βιότοποι τους κινδυνεύουν. Γιατί θα σας πω κάτι, καλλιέργεια είναι καλλιέργεια. Τροποποιείς τις συνθήκες, όπως και αν το κάνουμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι έβαλες ένα κλουβί κάπου, μια σειρά από κλουβιά ή κάποιες εγκαταστάσεις, τροποποιείς τις αρχικές συνθήκες του περιβάλλοντος. Τελείωσε. Δεν είναι δηλαδή. Δεν χωράει αμφιβολία σε αυτό που λέω. Είναι καλλιέργεια, όπως είναι καλλιέργεια της σόγιας. Και μετά ασκούνται τα ανάλογα τέτοια. Πόσο καλή είναι η καλλιέργεια της σόγιας, μήπως θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε κάτι καλύτερο, μήπως αν αφήναμε το δάσος και πληρώναμε για τις υπηρεσίες του μέσω του χρηματιστήριου ή από υπηρεσίες οικοσυστημάτων, γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα, να σώζεις οικοσυστήματα μέσω από το να πληρώνουν τις λεγόμενες μονάδες άνθρακα, τα carbon credits. Κάτι τέτοιο μπορούσε να γίνει και για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Αλλά προσπαθώ να δώσω έτσι μια κατεύθυνση, νομίζω, και μια σχολιασμό σε αυτό το διάγραμμα. Νομίζω είναι αρκετά σωστή. Ναι. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, μπορούμε λίγο να μεγαλώσουμε και να την κάνουμε να ρολάρει. Είναι εύκολο. Ναι, λοιπόν, τι ήθελα να πω. Εδώ, όπως βλέπουμε αυτό που έχει κάνει το κείμενο εδώ πέρα που βλέπω εγώ και που διαβάζω, είναι ενδιαφέρον αρκετά, γιατί βλέπω απειλές για τα ελληνικά είδη, διάφορα είδη που μάλιστα για την ακρίβεια δεν έχει, του λείπουν κάποια είδη. Για παράδειγμα, έχει φυτά, πουλιά, αμφίβια, αρπετά, κερσαία θηλαστικά, θαλάσσια θηλαστικά, ψάρια θάλασσας, ψάρια γλυκού νερού.
ήδη για παράδειγμα από μύκητες, μανιτάρια και άλλα είδη μυκήτων, τα μανιτάρια είναι μύκητες για να το ξέρει και αυτό ο κόσμος, δεν δείχνουν, δηλαδή δεν κινδυνεύουν, γιατί εγώ ήξερα από τη δικιά μου δουλειά που έχω δουλέψει με τα δασικά οικοσυστήματα ότι αρκετά είδη από μανιτάρια κινδυνεύουν από την εντατική διαχείριση των δασών. Γιατί επειδή υπάρχει εντατική διαχείριση, δεν υπάρχει πλέον νεκρό ξύλο για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να βγουν αυτά τα είδη. Και μάλιστα πολλά από αυτά είναι απειλούμενα. Και μάλιστα για παράδειγμα, να, εκτός από τέτοια, δεν έχει έντομα. Έντομα, γιατί να μην έχει τα έντομα. Για παράδειγμα, ξέρατε ότι η Ελλάδα έχει ένα σκαθάρι το οποίο είναι τεράστιο, είναι περίπου τόσο μεγάλο. Το οποίο είναι τόσο σπάνιο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Και μάλιστα η Ελλάδα έχει μερικούς από τους πιο απομονωμένους πληθυσμούς του στην Ευρώπη, mm-hmm. στα βουνά της Ελλάδας, γιατί ακριβώς τα δάση δεν βρίσκονται υπό διαχείριση. Λοιπόν, και αν βρεθούν αυτά τα δάση υπό διαχείριση, με όλο αυτό το βαφκαλισμό που συμβαίνει από την πλευρά της κυβέρνησης για η φόρα ανάπτυξη, με την πρόσφατη κοία των δασών, που είναι αδερφάκι με την κοία των υδατοκαλλιεργειών, mm-hmm. και η κοινή υπουργική απόφαση των δασών, λοιπόν, το οποίο ουσιαστικά λέει ορμάτε και διαχειριστείτε τα δάση για να βγάλουμε λεφτά και να υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα μέσα από το να κόψουμε δέντρα ουσιαστικά. Αυτό λέει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα από ό,τι βλέπω δεν περιλαμβάνονται. Δεν περιλαμβάνονται, γιατί για παράδειγμα, αυτό το είδος το οποίο είναι σχεδόν σπάνιο του σκαθαριού, το οποίο προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις και το οποίο απειλείται με εξαφάνιση σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν το βλέπω πουθενά. Ενδιαφέρον, γιατί δεν βλέπω πόσες περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν υπογράψει και έχουν φτιάξει αυτό το πράγμα μαζί με την κυβέρνηση και υποτίθεται κάποιους ακαδημαϊκούς. Ναι. Λοιπόν, να δούμε πάλι λοιπόν τον πίνακα. Φαίνεται υπάρχει κριτήριο μεγέθυση των ζώων και όχι των οργανισμών. Την προηγούμενη μπορούμε να δούμε λίγο αυτό εδώ. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν. Τι βλέπουμε, Θοδωρή, εδώ πέρα, για πες μας. Βλέπουμε τις απειλές για τα διάφορα ελληνικά είδη. Βλέπουμε στην κάθετη στήλη. Βλέπουμε το είδος της απειλής mm-hmm. και στην οριζόντια στήλη βλέπουμε τον αριθμό των ειδών ανακατηγορία μορφής ζωής. Mm-hmm. Έχουμε φυτά, πουλιά, αμφίβια, ερπετά, χερσαία, θηλαστικά. Ωραία. Και σας είπα, είναι σημαντικό ότι λείπουν μορφές ζωής από εδώ πέρα. Δηλαδή, οι μύκητες, τα έντομα και το έντομο που σας είπα που προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις και που η Ελλάδα είναι ένας από τους τελευταίους του βιότοπους, mm-hmm. σε κάποια βουνά στην κεντρική Ελλάδα, συγκεκριμένα στα υψηλά, δεν το βλέπω πουθενά. Λοιπόν, τώρα ενδιαφέρον είναι αν μπορέσουμε να πάμε κάτω προς τον πίνακα αυτόν. Ναι. Θα δούμε ότι τα στοιχεία για τα φυτά είναι από το 1995, αν δείτε. Λοιπόν, και όπως βλέπετε δεν υπάρχουν στοιχεία από ό,τι φαίνεται για τα υδρόβια φυτά, διότι αν δείτε το αμέσως επόμενο, αν πάμε λίγο πιο πάνω στον πίνακα, εκεί που λέει Γεωργία Λία και υδατοκαλλιέργειες, αν πάμε αμέσως εκεί πιο πάνω, ωραία. Θα δούμε, που πρώτα απ' όλα να κάνουμε και το σχόλιο. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι η φυσική κάλυψη της Ελλάδος είναι δάσος, είναι δασική έκταση. Άρα το γεγονός ότι υπάρχει γεωργία κάπου είναι και δεσμεύεται αυτός ο χώρος από την άγρια βιοποικιλότητα, η οποία είναι η υψηλότερη, είναι σε πολλές περιπτώσεις, ίσως και στις περισσότερες, περιοριστικός όρος. Δηλαδή θεώρησα ότι πρέπει να γίνει αυτό το σχόλιο. Τώρα, για τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες. Λοιπόν, είχαμε δει και σε προηγούμενη εκπομπή δεδομένα από όλα τη Μεσόγειο, φωτογραφίες για τα φλιβάδια της Ποσειδονίας που πεθαίνουν από τις υδατοκαλλιέργειες. Λοιπόν, έχει τεκμηριωθεί αυτό ότι μπορεί να συμβεί, όχι πάντοτε. Ίσως το 1995 δεν το είχαν τεκμηριώσει τότε. Ναι, το 1995 το είχαν τεκμηριώσει, αλλά το θέμα είναι πώς μπορεί να βγάζεις εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και να αγνοείς αυτά που συμβαίνουν στα λιβάδια της Ποσειδονίας με την τεράστιο αριθμό υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Οπότε έπρεπε ανάποδα να ξεκινήσει η όλη διαδικασία. Θα έπρεπε πρώτα να συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία προκειμένου να μπορούν να κρίνουν τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν, παρά να πάρουν αποφάσεις και μία από τις αποφάσεις να είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία. Και να δεσμεύει αυτό μάλιστα για τα επόμενα 15 χρόνια. Ας πούμε, ό,τι αποφάσεις έχουν πάρθει και ό,τι αιτιάσεις γίνονται να δεσμεύουν για τα επόμενα 15 χρόνια. Να μπαίνουν σε ένα 15ετές σχέδιο. Με στοιχεία το 95. Ναι. Από τα στοιχεία το 95 και να σας πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, 20 χρόνια πριν. Εδώ επίσης ότι οι λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ηλιακά πάρκα, φωτοβολταϊκά δηλαδή, διάφορα είδη από ανεμογεννήτριες και όλα τα σχετικά.
Από ό,τι βλέπω εδώ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μόνο φυτά και πουλιά κινδυνεύουν. Δηλαδή, το γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές μπορεί να ζουν και θηλαστικά, άλλες μορφές ζωής, γιατί μην ξεχνάτε ότι γίνονται σε πολύ μεγάλες εκτάσεις αυτά τα αεολικά πάρκα. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, έτσι. Και έχουμε μια συνολική εκχέρσωση και της γύρω ζώνης, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι. Αλλά δεν κινδυνεύει τίποτα. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να υπάρχει αδειοδότηση για αεολικά πάρκα σε προηγούμενες καμένες δασικές εκτάσεις. Έχει παρατηρηθεί και αυτό το φαινόμενο σε κάποιες περιοχές. Τώρα, εγώ γενικά να πω για αυτό το χάρτη, για αυτό το τέτοιο, μια και είμαστε εδώ πέρα, είναι ότι το γεγονός ότι εδώ μας λέει αυτός ο πίνακας, μας λέει εδώ κάποια είδη, έτσι, τόσα είδη απειλούνται από αυτό το πράγμα. Δεν μας λέει ποια είδη είναι, έτσι ώστε να ξέρουμε. Γιατί κάποια είδη, για παράδειγμα, μπορεί να απειλούνται μόνο από τις υδατοκαλλιέργειες. Κάποια είδη μπορεί να απειλούνται και από τις υδατοκαλλιέργειες και από κάτι άλλο. Δεν τα λέει αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι ακριβώς και πόσο που. Αυτός ο πίνακας λέει απλώς. Ποσοτικοποιεί ανώμια πράγματα, πιθανόν. Μα δεν είναι αυτό. Δηλαδή, πώς μπορείς εσύ να καταλάβεις τι συμβαίνει, εάν δεν ξέρεις, δηλαδή λες ότι 6 είδη φυτών. Είναι, για παράδειγμα, εδώ κινδυνεύουν από την οικιστική επέκταση και βιομηχανική ανάπτυξη. Αυτά τα είδη δύναται να κινδυνεύουν και από άλλη μορφή απειλής. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Προφανώς και μπορεί να συμβαίνει. Προφανώς και μπορεί να συμβαίνει. Και είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το πράγμα, τι συμβαίνει με αυτό το χάρτη. Θεωρείς, Θεοδωρή, ότι υπάρχει μια ανοχή της όλης διαδικασίας απέναντι σε αυτά που χαρακτηρίζονται ως ήπιες μορφές ενέργειας και τους επιχειρηματικούς κύκλους που δραστηριοποιούνται γύρω από το. Ήπιες λεγόμενες και υδατοκαλλιέργειες. Και δεν είναι τυχαίο βεβαίως ότι γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι μεγάλοι βουλευτές και πρώην υπουργοί είναι κύριοι μέτοχοι και σε λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε υδατοκαλλιέργειες, όπως ο κύριος Γερουλάνος, ο πρώην υπουργός, ο οποίος υπέγραψε, ήταν μάλιστα και υπουργός τουρισμού όταν υπογραφόταν οικία των υδατοκαλλιέργειων μέσα σε 9 μέρες. Είχαν υπογραφεί όλα μέσα σε, όχι σε 9 μέρες, συγγνώμη, 9 ώρες, κάτι τέτοιο. Είχαν γίνει τα πάντα μέσα σε μερικά λεπτά, ενώ ο ένας ήταν σε άλλη χώρα, ο άλλος ήταν στη Βουλή, ο άλλος οτιδήποτε, και λέγανε ότι κάπως καταφέρανε και συνοηθήκανε και φτιάξανε το τέτοιο. Από ό,τι ξέρω εγώ από τις πληροφορίες που με έχουν δώσει μέχρι τώρα. Ναι, είχαμε πει και τότε ότι ήταν και το δημοψήφισμα, μάλλον ήταν και η ψήφος εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση τότε, και δεν ξέρω αν την επόμενη μέρα θα είναι στη θέση τους. Ναι, ακριβώς. Και εκείνη τη μέρα καταφέρανε, ενώ κάποιοι εκείνο το λεπτό συνεδριάζανε μέσα στη Βουλή. Υπήρχε συνεδρίαση μέσα από τη Βουλή, καταφέρανε με κάποιο τρόπο και πιάνανε κοινή υπουργική απόφαση που ουσιαστικά γινόταν νόμος του κράτους, που ουσιαστικά μετέτρεπε τα ελληνικά νερά σε βιομηχανική ζώνη παραγωγής σαρκοφάγων ψαριών. Αυτό γίνονταν. Έτσι, δεν ήταν είναι, άμα είναι το εθνικό συμφέρον, όλοι συστρατευόμαστε. Αλλά να μην μείνουμε τόσο πολύ στις υδατοκαλλιέργειες, να πάμε στο δεύτερο πίνακα, στην επόμενη φωτογραφία, μάλλον να δούμε εδώ πέρα. Συνεχίζει, είναι ο ίδιος πίνακας, έτσι, με κατηγορίες. Όπως λέει, κατηγορία απειλής, η πρώτη στήλη. Και οι επόμενες στήλες είναι τα διάφορα είδη, είναι τα φυτά, τα πουλιά, τα αμφίβια, τα ερπετά, τα χερσαία θηλαστικά, θαλάσσια θηλαστικά, τα ψάρια της θάλασσας και τα ψάρια του γλυκού νερού στην τελευταία στήλη. Είναι ανακατηγορία πόσα κινδυνεύουν. Ναι, λοιπόν, εάν μπορώ να παρέμβω για την αλία, αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ σκληρά στοιχεία, έτσι, ότι η αλία έρχεται σε πολλές περιοχές, όχι σε όλες. Λόγω καταστροφικών πρακτικών όπως ο δυναμίτης, καταστρέφονται τα λιβάδια της Ποσειδονίας και άλλα οικοσυστήματα. Και δεν είναι μόνο λοιπόν, από αυτό, είναι και από τις τράτες. Είναι και από οι τράτες, αλληλεία είναι. Ναι. Αλληλεία είναι και οι τράτες. Λοιπόν, αυτό προσπαθώ να πω, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταστροφή, και επίσης να ξέρουν και κάποιοι άλλοι ότι έχουμε και άμεσο συναγωνισμό και με τις υδατοκαλλιέργειες και με την αλληλεία, με διάφορα θαλάσσια θηλαστικά, όπως οι φώκες και τα δελφίνια. Έχουν παρατηρηθεί να φωνεύονται από διάφορους επιτίδιους αυτά τα προστατευόμενα είδη, επειδή νομίζουν ότι τρώνε τα ψάρια, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει βεβαίως, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θυμάστε το παράδειγμα στην προηγούμενη εποχή που έλεγε ο Τζον Μόντιο με το κρυλ στην Ιαπωνία και τα μεγάλα θηλαστικά. Οικολογικά δεν βγάζει νόημα αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος είναι πολύ μεγαλύτερος
καταναλωτή αυτών των ψαριών. Τώρα, για να μην καθόμαστε εδώ πέρα, εδώ έχουμε την τροποποίηση φυσικών συστημάτων. Πάμε σε μια επόμενη κατηγορία. Μπορώ και πάλι. Όχι, έχει τον προηγούμενο πίνακα. Και πάλι έχω εξαιρετική ανησυχία τροποποίηση φυσικών συστημάτων, γιατί δεν έχουμε μια πολύ σημαντική κατροποποίηση. Τις λεγόμενες δασοκομικές παρεμβάσεις. Οι δασοκομικές παρεμβάσεις, γιατί ξέρετε, όταν μπαίνουν μέσα να κάνουμε διαχείριση σε ένα δάσος, δεν κόβουν μόνο δέντρα. Υπάρχουν και άλλες δασοκομικές παρεμβάσεις, όπως διάνοιξη δρόμων, αλλά όχι τόσο η διάνοιξη δρόμων, όσο για παράδειγμα να κόβεται κάποιες μορφές βλάστησης, όπως κάποιοι θάμνοι για να μεγαλώσουν κάποια δέντρα, να γίνεται σπορά ή φύτευση με άλλα είδη δέντρων, έτσι ώστε να αλλάξει η σύνδεση του δάσου για κάποιους λόγους. Λοιπόν, πολύ φοβάμαι ότι τα ελληνικά δάση αναμένονται να δεχθούν επίθεση προκειμένου για διαχείριση. Εγώ το βλέπω αυτό το πράγμα. Μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μαζί με τις υδατοκαλλιέργειες, τα ελληνικά δάση όπου να δέχονται επίθεση. Για αρκετό καιρό τώρα είχαν την ευκαιρία να αναπτυχθούν ανέγκυχτα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι σύντομα οι κρατικές υπηρεσίες μαζί με ιδιωτικές εταιρείες που παρεμπιπτόντως πριν από αρκετά χρόνια. Είχε γίνει μια μελέτη η οποία έδειχνε ότι επειδή δινόταν σε μικρές εταιρείες η ξύλευση των δασών αυτών, δεν ήταν αηφόρο στη διαχείριση. Υπήρχαν καταστροφικές πρακτικές. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Τώρα, να προχωρήσουμε. Εδώ, βέβαια, ερχόμαστε λίγο και οπτική, στο προβληματισμό που έβαζε το βιντεάκι που είδαμε. Mm-hmm. Ότι ουσιαστικά. Υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες ούτως ή άλλως κάνουν το δάσος να ξεφεύγει από το φυσικό του. Είτε οι πυρκαγιές, πολύ πιο συχνές από ό,τι στην πραγματικότητα, είτε η οικιστική ανάπτυξη, όπου μας αναγκάζει σε κάποιο βαθμό να κάνουμε διαχείριση. Και η διαχείριση μπορεί να καταστρέφει επιπλέον. Και υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή. Ενώ ότι δεν είναι δυνατόν στην πραγματικότητα θυγόμενα οικοσυστήματα, όπως σε πάρα πολλά σημεία της χώρας μας, τα δάση, όπου θίγονται από άλλες δραστηριότητες, να μην γίνεται κάποια διαχείριση. Σε ποιο όμως, τι επιδιώκει η διαχείριση αυτή, τι επιδιώκουν οι παρεμβάσεις μας τελικά εκεί και πόσο μελετημένες είναι, τι έχουν τα αποτελέσματα τα οποία έστω θεωρητικά πρεσβεύουν ότι έχουν. Να κάνω μία μικρή παρέμβαση εδώ πέρα μόνο. Δηλαδή, αυτό που έχω δει εγώ, που έχω παρατηρήσει στην Ελλάδα να επικρατεί με τους κύκλους και τους ακαδημαϊκούς και τους εργασιακούς στη δασοπονία ή στις δασικές υπηρεσίες, είναι ότι όλα τα δάση πρέπει να τα διαχειριστούμε. Ότι πρέπει να τα διαχειριστούμε γιατί έτσι είναι το εθνικό συμφέρον. Mm. Να μου επιτρέψετε, αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι πρακτική και αντιλήψεις πεπαλαιωμένες πλέον, οι οποίες συνεχίζουν να παράγονται. Όχι, δεν είναι το εθνικό συμφέρον κάθε δάσος της χώρας να τεθεί υπό διαχείριση. Εγώ λέω ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε και να διαχειριζόμαστε δάση τα οποία θίγονται από άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, και εγώ λέω ότι σε κάποια σημεία η διαχείριση είναι απαραίτητη, αλλά εγώ λέω ότι αυτό το πράγμα το οποίο συνεχώς βλέπω και με μεγάλη μου λύπη στην Ελλάδα είναι ότι κάθε δάσος πρέπει να διαχειριστεί, είναι πεπαλαιωμένες αντιλήψεις οι οποίες ήρθαν από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, από τις αρχικά αυστριακές σχολές ή γερμανικές σχολές δασοπονίας, οι οποίες τώρα έχουν αλλάξει αντίληψη. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα δεν προχωρήσαμε, μείναμε ακόμα εκεί. Σιγά σιγά έχει αρχίσει να υπάρχει κάποια πρόοδο σε αυτό το ζήτημα της αντίληψης, οφείλω να το ομολογήσω, αλλά το θέμα είναι αν είναι αρκετά γρήγορα και τι θα γίνει στην πράξη. Και επαναλαμβάνω, κοιτάξτε αυτό που σας είπα εδώ πέρα. Οι δασοκομικές παρεμβάσεις δεν έχουν μπει στην τροποποίηση φυσικών συστημάτων. Και μάλιστα, αν δούμε πάλι την ίδια φωτογραφία, και θα ήθελα, Θοδωρή, να πάμε λίγο επιγραμματικά, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, να δούμε τα είδη εισβολής, μια απειλή τέλος πάντων, η οποία δεν φαίνεται να απειλεί στην πρώτη στήλη φυτά. Η πρώτη στήλη μετά το είδος της απειλής, έτσι, είναι τα φυτά. Εκεί πέρα δεν υπάρχουν απειλούμενα είδη. Δεν το πιστεύω αυτό ότι συμβαίνει. Δεν και είναι δυνατόν. Και από την κλιματική αλλαγή που είναι η τελευταία κατηγορία. Και πάλι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι λίγο υπό εξέταση όλα αυτά. Βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Σε μια χώρα που απειλείται από την ερημοποίηση, σε τόσο μεγάλη κλίμακα, να μην απειλούνται είδη φυτών, ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη, η οποία απειλείται από την ερημοποίηση, και τα νησιά του Αιγαίου που έχουν υψηλή βιοποικιλότητα, ή όπως η Νότια Πελοπόννησος,
που έχουν προβλήματα. Νομίζω ότι αυτές θα συμφωνήσει μαζί μου. Έχουν προβλήματα με το νερό σε αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, αυτό έχω να πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, ειλικρινά, αυτός ο πίνακας με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Δεν έχω κάτι άλλο. Να πάμε και στους επόμενους πίνακες σιγά-σιγά, στην επόμενη φωτογραφία, να δούμε. Τους γενικούς στόχους της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ στην αύξηση της γνώσης για τη βιοποικιλότητα. Καλά, αλλά δεν πρέπει πρώτα να την αυξήσουμε πριν αρχίσουμε να βγάζουμε στρατηγικές. Έτσι είναι. Αυτή ακριβώς είναι η σειρά. Αλλιώς βάζουμε το άλογο πίσω από το κάρο. Το βόδι. Έτσι είναι. Το βόδι, μπράβο. Λοιπόν, και μετά εδώ έχουμε αυτό το πολύ σημαντικό σημείο. Επισκεψιμότητες στον χώρο που βρίσκονται βάσει δεδομένων. Λοιπόν, αναρωτιέμαι αν όλα αυτά τα λεφτά τα οποία θα τα δώσει ο ελληνικός λαός, στο τέλος αυτή στο χώρο θα μπορεί να μπει ο κάθε ένας και να πάρει τα δεδομένα αυτά και να δει τι υπάρχει πού. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς εδώ στον κάδο μπορεί να θέλουμε να κάνουμε κάτι με τη βιοποικιλότητά μας, να δούμε κάποια πράγματα. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν δικαίωμα και έχουν πρόσβαση και έχουν και ιστορικό δικαίωμα επάνω στους φυσικούς τους πόρους για τη διαχείρισή τους και για οτιδήποτε άλλο. Όπως και ιστορικό δικαίωμα στο να υπάρχουν όπως αυτές επιθυμούν. Λοιπόν, ποια θα είναι η επισκεψιμότητα. Αναρωτιέμαι γιατί επειδή εγώ έχω δει σε άλλες χώρες, που είναι πολύ πιο υποτίθεται οργανωμένα τα πράγματα, όπως στην Αμερική, τέτοιες βάσεις δεδομένων υποτίθεται ότι είναι ελεύθερες γιατί θα τις πληρώνει ο φορολογούμενος. Αλλά στο τέλος αυτό που βλέπεις είναι ότι όλο όταν πάει ο φορολογούμενος να ζητήσει πολλές από αυτές οι οποίες είναι ειδικά με άλλες χώρες, κάτι συμβαίνει. Οπότε θα πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί σε τελικά το να ξέρουμε πού και τι έχει μεγάλη σημασία και το θέμα είναι ποιος θα το ξέρει και πώς θα διαχειριστεί αυτή τη γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Έχουμε περάσει λοιπόν στους γενικούς στόχους. Να πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Να δούμε, είδαμε τον πρώτο στόχο, τον πρώτο γενικό στόχο. Να περάσουμε στους στόχους 2, 3 και 4 λοιπόν. Ο 2 είναι διατήρηση και αποκατάσταση των ειδών και οικοτόπων της Ελλάδας. Ο τρίτος στόχος είναι, τρίτος γενικός στόχος, οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος. Και ο τέταρτος γενικός στόχος είναι διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας, πρόσβαση στους γενετικούς πόρους, δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των ωφελιών που θα προκύψουν από τη χρήση τους. Ναι, λοιπόν, ειλικρινά αυτό που έχω να πω εγώ προσωπικά είναι για τη διατήρηση και αποκατάσταση των ειδών και οικοτόπων της Ελλάδας. Πώς θα καταφέρουν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα χωρίς την ύπαρξη εθνικού κτηματολογίου, ενιαίου και οργανωμένου όπως πρέπει, με βάση δεδομένων. Πώς θα το καταφέρουν. Αφού δεν ξέρουν τι είναι, πού και πόσο. Και εντωμεταξύ, να ξέρετε ότι σε πολλές από αυτούς τους οικότοπους, ακόμα και σε εθνικά πάρκα ή σε προστατευμένες περιοχές, υπάρχουν αμφισβητήσεις από ιδιώτες. Υπάρχουν αμφισβητήσεις. Αυτή τη στιγμή τρέχουν δικαστήρια για το πού είναι τα όρια του εθνικού πάρκου, σύμφωνα με κάποιους ιδιώτες που έχουν χαρτιά ακόμα και από την τουρκοκρατία. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα εμένα με προβληματίζουν ιδιαίτερα. Τώρα, είναι προαπαιτούμενο λοιπόν. Έτσι, προαπαιτούμενο το κτηματολόγιο. Για να μπορέσει να κάνει κανείς. Εγώ δεν μπορώ να δω αυτό το πράγμα να γίνεται χωρίς κτηματολόγιο, εκτός όπως αν είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, εκτός εάν φασιστικά μπουν μέσα και μας καταργήσουν εμάς όλους μας τους τίτλους ιδιοκτησίας. Με το έτσι θέλω. Δηλαδή, αυτό που βλέπω είναι ότι με αυτή την τέτοια ουσιαστικά μας λένε, σας γράφουμε τα παλιά σας τα παπούτσια, όλους τους τίτλους ιδιοκτησίας αυτή τη στιγμή, έτσι το βλέπω. Και να με συγχωρέσετε. Και ταυτόχρονα δεν μπορείτε να έχετε και γνώμη επί του θέματος. Όχι, δεν μπορείτε. γιατί από ό,τι φαίνεται, αν πάμε σε κάποιους άλλους, γιατί από ό,τι φαίνεται και από το χρόνο διαβούλευσης, εμείς είμαστε καθυστερημένοι κάπως. Δεν μπορώ να το πω πιο ευγενικά. Διότι όταν εγώ άκουσα μία από μεγάλη οικολογική οργάνωση της Ελλάδας, η οποία μάλιστα είναι μέσα σε αυτή τη. Μπήκανε μέσα, ήταν μέσα σε αυτό το team που συνέταξε αυτή την εθνική στρατηγική. Όταν άκουσα εγώ αυτό το πράγμα που δεν το έχω ξανακούσει σε καμία χώρα του κόσμου που έχω δουλέψει, ότι οι τοπικές κοινωνίες είναι ανίκανες να διαχειριστούν τα οικοσυστήματά τους, εμένα, με συγχωρείτε, δεν συμφωνώ. Γιατί στη δικιά μου δουλειά μάθαμε ότι οι τοπικές κοινωνίες είναι που σε γενικές γραμμές διαχειρίζονται καλύτερα τα οικοσύστηματά τους και από κυβερνήσεις και από μη κυβερνητικές οργανώσεις και από. Και άλλωστε και εκπαίδευση και πληροφορία θέλουν οι τοπικές κοινωνίες. Σε γενικές γραμμές. Να πάμε και στον επόμενο πίνακα. Είναι μαζί μας ο Θοδωρής ή.
Ναι, εδώ είμαι. Επέστρεψα. Συγγνώμη, είχαμε ένα πρόβλημα με το Skype. Ναι, ναι, ναι. Ακούσατε όσα είπα προηγουμένως. Ναι, ναι, το ακούσαμε. Ναι, ναι. Ναι. Απλώς ότι να πάμε λίγο επιγραμματικά, όπως είπα, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Έτσι, ναι. Ενσωμάτωση λοιπόν της διατήρησης της βιοποικιλότητας στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας και ο 12ος στόχος είναι η συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Λοιπόν, αυτό τώρα τι να πούμε, με 5 μέρες διαβούλευση. Ναι, ναι. Κάνεις 5 μέρες διαβούλευση και μετά το βάζεις μέσα στους στόχους. Αυτό ναι. Τι είναι. Συμμετοχή της κοινωνίας, ναι, είναι για 10 μέρες. Έτσι. Η συμμετοχή θα είναι κατόπιν υποδείξεων. Δεν χρειάζεται ούτε να μάθουν, ούτε να κερδίσουν, ούτε να προτείνουν κάτι. Και υπόψη ότι στο εισαγωγικό υπόμνημα που έχουν βάλει από το Υπουργείο λένε ότι το ψάχνουν αυτό το νομοσχέδιο από το 1999. Ναι, ναι, 14 χρόνια. Πάμε και στην επόμενη φωτογραφία. Στο 13ο στόχο, λοιπόν. Ναι. Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και προβολή της αξίας της ελληνικής βιοποικιλότητας. Οικοσυστημάτων. Αποτίμηση, ναι, το 13.1 συγκεκριμένα, αυτό που είναι υπογραμμένο κίτρινο, αποτίμηση των λειτουργικών υπηρεσιών των οικοσυστημάτων από κοινωνική και οικονομική σκοπιά. Αυτό έχει να κάνει με τα οικονομικά του περιβάλλοντος. Ουσιαστικά μας λένε, μας ανακοινώνουν ότι πρόκειται να γίνονται μελέτες οικονομικο-περιβαλλοντικές σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό κάνει. Ουσιαστικά. Τώρα, ποιος θα τις κάνει αυτές τις μελέτες, με ποια κριτήρια θα τις κάνει. Τα κριτήρια. Γιατί... Τα κριτήρια είναι πολύ σημαντικά. Γιατί εγώ έχω δει, για παράδειγμα, μία μελέτη από μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας γαρίδας στην Σρι Λάνκα, που είναι καταστροφική εκεί η υδατοκαλλιέργεια γαρίδας, και βλέπεις πολύ απλά αυτό το πράγμα, ότι οι μελέτες οι κρατικές βγάζουν λάδι της υδατοκαλλιέργειας γαρίδας και έρχεται κάποιος και βάζει, ένας ανεξάρτητος ερευνητής από Πανεπιστήμιο της Ευρώπης, και βάζει κάποιους επιπλέον παράγοντες όπως υπηρεσίες του οικοσυστήματος, για παράδειγμα διατήρηση της διάβρωσης των εδαφών, γιατί εκεί έχουν κάποια μαγκρόβια έλη τα οποία έχουν και ξυλώδη βλάστηση, διατήρηση της διάβρωσης των εδαφών, ξύλο, παραγωγή ξυλίας για να παίρνουν οι κοινότητες και να καίνε στα σπίτια τους, και βγαίνουν ότι και μετά από αυτές τις μελέτες βγαίνει ότι πολύ απλά είναι καλύτερο να κρατήσεις τα αρχικά οικοσυστήματα και την αρχική τέτοια, για την αρχική ισορροπία μακροπρόθεσμα, παρά να κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό. Αλλά είναι... δυστυχώς οι περισσότεροι μελέτες, οι κρατικές, οι επίσημες, δεν βάζουν αυτούς τους παράγοντες. Είναι και επιστήμη κατά παραγγελία, όπως γίνεται και στις περιβαλλοντικές σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς. Αν θα μπορούσαμε να πάμε στο νούμερο 4, γιατί εγώ το θεωρώ ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Με συγχωρείτε. Το πίνακα 4, λες. Στον στόχο. Ναι, ναι. Που λέει διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας. Αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται βιοπειρατεία. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι βιοπειρατεία, βιοπειρατεία είναι ουσιαστικά να μπορεί να έρχεται κάποιος και, για παράδειγμα, αυτό που είχε γίνει στο Αμαζόνιο. Ξέρετε ότι παλιά το μόνο μέρος σε όλο τον κόσμο που καλλιεργούσε καουτσούκ ήταν ο Αμαζόνιος. Μέχρι που κάποιοι καταφέρανε και κάτω από τη μύτη της βραζιλιάνικης κυβέρνησης πήρανε όλους κάποιους πόρους από καουτσούκ, τους πήγανε στην Νοτιοανατολική Ασία, τους καλλιεργήσανε και έτσι άρχισε να παράγει η Νοτιοανατολική Ασία λάστιχο. Και έτσι χάσανε το μονοπόλιο του καουτσούκ και κατέρευσε ολόκληρη η οικονομία της Βραζιλίας του Βορρά στον Αμαζόνιο εκείνη την περίοδο. Απλώς για να δείξω τι σημαίνει βιοπειρατεία. Και συνεχίζεται τώρα. Λοιπόν, διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας, πρόσβαση στους γενετικούς πόρους, δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των ωφελών που θα προκύψουν από τη χρήση τους. Δηλαδή, ουσιαστικά μας λέει ότι πάει να πατάξει τη βιοπειρατεία. Αλλά αναρωτιέμαι, όταν θα τους. Αυτό το συγκεκριμένα θα πάει και λέει αριθμοί χορηγημένων αδειών για πρόσβαση σε γενετικούς πόρους της χώρας. Δηλαδή, ουσιαστικά θα βγάλει έναν αριθμό αδειών. Δηλαδή, το γεγονός ότι, για παράδειγμα, εμείς εδώ στον Κάλαμο που είμαστε και κατοικούμε και αυτή τη βιοποικιλότητα, δηλαδή, αν εδώ ανακαλύψουμε αύριο ένα φυτό το οποίο έχει κάποια μεγάλη φαρμακευτική οικονομική αξία, εμείς εδώ σαν κοινότητα ή κάποιος εδώ πέρα, κανονικά, εμείς βάσει ιστορικών δικαιωμάτων διαχείρισης αυτών των οικοσυστημάτων, πρέπει να έχουμε το πρώτο δικαίωμα για το πατεντάρισμά του. Εδώ μου λέει ο άλλος ότι ουσιαστικά θα βγάλει τις πατέντες ο ίδιος. Και άμα σ' αρέσει. Και άμα σ' αρέσει και σε ποιους θα τους δώσω τις πατέντες. Και εάν τώρα πιστέψουμε τις φήμες με τις εταιρείες καλλιτικών που λιμένουν τα ελληνικά βουνά και οργώνουν σπάνια είδη φυτών για να τα κάνουν καλλιτικά, γιατί υπάρχουν τέτοιες εταιρείες στην Ελλάδα,
τότε ειλικρινά λυπάμαι και φοβάμαι για το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Αυτό είχα να πω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Ξεπεράσαμε το χρόνο μας κατά πολύ. Το θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ελπίζω και κάποια στιγμή να το ξαναδούμε. Επιγραμματικά, μόνο αν έχεις κάτι έτσι λίγο, ένα χαρακτηρισμό για αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο και θα το δούμε σύντομα. Για παράδειγμα, εδώ στο Ιόνιο έχουμε το πρόβλημα της υδατοκαλλιέργειας. Τώρα προέκυψε και το πρόβλημα με την νύχτα αδειοδότηση για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί εμείς μάθαμε εδώ, να σας το πω και αυτό, μάθαμε ότι στο Ιόνιο θα γίνει, ξέρετε από που το μάθαμε, από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο YouTube, από μια παρουσίαση σε ένα συνέδριο διεθνές, ότι φέτος αρχίζει η αδειοδότηση για να αρχίσουν οι εξορύξεις. Mm-hmm. Λοιπόν, ειλικρινά, τι άλλο να πω. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή, για την συμβολή σου σε αυτή την έρευνα, ας πούμε, για αυτό το μεγάλο θέμα για τη βιοποικιλότητα. Δεν ξέρω, τώρα μάλλον μαύρα είναι τα πράγματα. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να επαναστατήσουμε. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και μόνο με την δική μας συμβολή και το δικό μας έλεγχο, τη δική μας παρέμβαση, νομίζω ότι μπορούν να πάνε τα πράγματα. Υπάρχει ένα ψήφισμα αυτή τη στιγμή που το έχουν υπογράψει πάνω από 200 άτομα. Έχει να κάνει με το να υπάρξει μόνιμος φορέας για τη διαβούλευση για τη βιοποικιλότητα. Μόνιμος φορέας. Καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Να αποκλείει έτσι το λαό τη από τη βιοποικιλότητα. Ας υπογράψουμε τουλάχιστον το ψήφισμα και ας οργανωθούμε τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Πώς μπορεί να το βρει κανένα στο δωρή αυτό το ψήφισμα? Εάν πάει στην ομάδα, υπάρχει ένα site που είναι ομάδα στο Facebook, λέγεται Φύση Νήσου Κάλαμος. Φύση Νήσου Κάλαμος. Θα το βρει υποσταρισμένο, είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει στο site Stop Kalamos Castos Island Distraction from Aquaculture, που είναι μια σελίδα στο Facebook mm-hmm. και πάλι. Και σε αυτά τα δύο site βασικά. Mm-hmm. Και, ναι, και είναι στο Avaz και στο The Petition site αντίστοιχα, όποιος θέλει να τα ψάξει αν δεν καταφέρει να τα βρει σε αυτές τις σελίδες. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας. Καληνύχτα.